Αυτή είναι η σταγμένη μούρη, είναι αυτή ευτυχώς που έχω τις βλεφαρίδες και σώζουν λίγο την κατάστασή μου, την τραγική. Καλημέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Άλλο ένα vlog, λίγο αργοπορημένο, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε τίποτα. Γιατί δεν είχα και τίποτα να σας δείξω. Δεν ήμουν και στα πάρα πολύ καλά. Μου ήθελα να κάνω ένα βιντεο καθαριότητας, αλλά το άφησα γιατί γενικότερα δεν ήμουν πάρα πολύ καλά. Και με κοιτάει ο άνθρωπος που μιλάω σε μια κάμερα. Παιδιά, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Το μωρό έχει κάνει εμβόλιο και ήταν αναστατωμένο. Και εγώ αδιαθέτησα και ήμουν αναστατωμένη. Και σχεδόν είχα βγάλει ουρά άλικα άνθρωπου από τα νεύρα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα είμαι έξω από τη Σύση. Ήρθα να κάνω λίγο γκλος στα μαλλιά μου. Γιατί τώρα με τη βάφτιση, επειδή πέφτει πάρα πολύ κοντά με το καλοκαίρι, δεν ήθελα να κάνω τώρα ντάβεις και σε δύο μήνες να ξανακάνω. Οπότε θα κάνουμε ένα γκλος, λίγο να φωτίσουμε τις αντάβιες μας και αυτό θα κάνω. Νομίζω δεν έχω ξανακάνει γκλος, θα το δούμε τώρα παρέα πως είναι και το γκλος να γίνεται στα μαλλιά. Και μετά έχω ένα event, το πρώτο event μετά την καραντίνα. Και να σας πω την αλήθεια, είπα να αποφεύγω λόγω της κατάστασης και επειδή ανεβαίνουν τα κρούσματα και έχω φοβηθεί. Είπα να αποφεύγω να πηγαίνω σε event σε πολύ κόσμο και αυτά. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να μην το κάνω. Αλλά είναι σε ανοιχτό χώρο, θα είναι εξωτερικό. Πηγαίνουμε με ραντεβού, οπότε θα είμαστε πολύ λίγα άτομα. Και έτσι αποφάσισα να πάω. Αποφάσισα να το κάνουμε και σαν βολτούλα, να πάρω τον μικρούλι. Επειδή θα είναι και πολύ κοντά στο σπίτι, να πάρω και τον Κανάκι. Και να πάμε εκεί και μετά είπαμε με μήπως πάμε για φαγητό σε ένα κινέζικο που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάμε πρώτα, είναι καθημερινή. Οπότε θεωρητικά πιστεύω ότι δεν θα έχει κόσμο και θα πάω, θα κοιτάξω αν δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να φύγω όμως. Έχω αργήσει. Όχι τίποτα άλλο, θα δεις εσύ το βίντεο και θα πει κοίταξε την έχει έρθει και καθόταν μέσα στο αμάξι και μίλαγε και εγώ την περίμενα. Όχι, εσύ δεν λέει τέτοια. Είναι τόσο γλυκιά που δεν υπάρχει περίπτωση να πει τέτοια πράγματα. Πάμε. Τι να κάνει και η κομμότρια ρε παιδιά τώρα, πραγματικά πείτε μου. Τι να κάνει και η κομμότρια. Πρέπει κάπου να θυμηθεί. Αχ, τι ωραία που μυρίζετε. Ωραία. Μυρίζει καρύδα. Ναι, είναι. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Καλά. Καλά. Χαρά, σε περιμένω και θέλω να χτυπιστώ γιατί είναι Μαρινέλη. Δεν μπορώ να με δει έτσι. Λοιπόν, εγώ είπα πριν ότι πάω στη Σύση να κάνω ένα γκλος στα μαλλιά. Το είπα σωστά. Πολύ σωστά το είπες, γιατί τώρα θα αποδυναμώσουμε τα θερμά χρωστικά που έχουν βγει μετά από τόσες μέρες που έχουμε να κάνουμε αντάβιες. Mm-hmm. Και θα γυαλίσουν τα μαλλιά, θα έχουμε ένα πιο ψυχρό αποτέλεσμα και θα είναι έτοιμα για τον ήλιο, χωρίς να τα ταλαιπωρήσουμε. Ω, τέλεια. Δείτε τι ωραία που γίνανε, έχω μόνο με γκλος. Φαίνεται λες και δεν έχω βάψει, λες και έχω κάνει εντάβιες, ενώ δεν έχω κάνει. Είπαμε να κάνουμε το γκλος, γιατί τώρα τα μαλλιά θα ταλαιπωρηθούν έτσι και αλλιώς με τον αλάτι, τον ήλιο. Υπάρχει το καλοκαίρι μια φθορά στα μαλλιά, γι' αυτό το Σεπτέμβρη λέμε ότι πρέπει λίγο να κόβουμε τα μαλλιά μας. Αλλά δείτε πόσο ωραία. Τέλεια, σαν να τα έχω βάψει. Μην το κοιτάτε αυτό το χαμό. Λοιπόν, είμαι έτοιμη για το πρώτο event μετά την καραντίνα και για το πρώτο event που θα συνοδεύσει τη μαμά του, ο Γκρινιάρης Αλέξανδρος, που το εμβόλιο μας έχει κάνει χαλιά. Σορτζάκι Ζάρα, μπλουζάκι Ζάρα. Παντόφλα άσχετη από εδώ. Λοιπόν, έχουμε έρθει να δούμε το νέο άρωμα από την εταιρεία Mugler, το οποίο δεν το έχω μυρίσει ακόμη. Θα πρέπει πλέον τώρα με τη νέα κατάσταση να το μυρίσω όταν θα ανοίξω το πακετάκι μου, την τσαντούλα μου. Αλλά δείτε τι όμορφο που είναι εδώ στο ΆΚΑ. Έχουν φτιάξει το φορτηγό, το έχουν στήσει με τα χρώματα της εταιρείας, έχουν βάλει και μια τέλεια σκάλα. Και μέσα έχει και μια οθόνη που παίζει το διαφημιστικό του αρώματος. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Και σε ανοιχτό χώρο. Και σούπερ. Yeah.
είχα κάνει αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι παραγγελία από τα Ζάρα και μου είναι μεγάλο. Δυστυχώς, αυτά τα κακά έχουν οι ηλεκτρονικές παραγγελίες. Και ήρθαμε στο mall τώρα με την ελπίδα ότι αυτό που έλεγε στο ίντερνετ, ότι έχει τα τελευταία κομμάτια, ότι θα το βρω. Θα τα βρω αυτά τα τελευταία κομμάτια. Αν δεν τα βρω, στο επόμενο πλάνο θα με δείτε κλαμμένη. Γιατί αυτό το σορτσάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν δεν το βρω, θα στενοχωρηθώ. Μόλις ήρθαμε σε ένα εστιατόριο που είναι κινέζικη κουζίνα, εδώ στην Αγία Παρασκευή και έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Είχε μπουφέ προ-καραντίνας, προ-κορονοϊού, τώρα όμως έχει απογορευτεί ο μπουφές. Και ήρθαμε να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα πιάτα. Και έχουμε και τον Αλέξανδρο μαζί, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να πιει το γάλα του. Θα πάρουμε ώρα ανοιγύρι. Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι είναι η επόμενη μέρα. Το καταλάβατε. Δεν χρειαζότανε. Ο μπέμπης μόλις κατάφερε να κοιμηθεί. Παίρνει γύρω στις 12 ώρα το μεσημέρι για 20 λεπτάκια περίπου έναν ύπνο. Και λέω ότι μόλις κατάφερε γιατί το εμβόλιο αυτή τη φορά μας έχει κοστίσει πάρα πολύ. Βγάζουμε και δόντια, είναι όλα μαζί. Και δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Κουνιούνται πόδια τώρα. Κοιμήθηκε, δεν κοιμήθηκε 10 λεπτά. Και αφού μπορώ να μιλήσω δυνατά τώρα. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να σας δείξω τι ήταν αυτό που ψέκαζα τους καναπέδες μου πριν και το κρεβάτι μου. Έλατε να δείτε. Λοιπόν, το έδειξα πριν λίγο αυτό το προϊόν στο Instagram και έγινε ο κακός χαμός. Στις περισσότερες τους άρεσε και ενθουσιάστηκαν. Κάποιες δεν το πιστεύουν. Τώρα να σας πω κάτι κι εγώ, δεν δουλεύω σε κάποιο χημείο κάπου που να ξέρω και να μπορέσω να ψάξω να το βρω και να δω τι γίνεται, αλλά επειδή είναι πολύ γνωστή η εταιρεία και την εμπιστεύομαι, δεν νομίζω ότι θα γράφανε πάνω στο προϊόν ψέματα. Το θεωρώ πάρα πολύ απίθανο, οπότε εμπιστεύομαι αυτό που λέει ότι σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων και των ιών σε ένα λεπτό. Εγώ το έχω καταφερθεί, το έχω πάρα πολύ λίγες μέρες, κοντεύω να το τελειώσω γιατί πραγματικά ψεκάζω ασταμάτητα και όταν γυρίζω απ' έξω θα ψεκάσω τα ρούχα μου, το χαλάκι θα ψεκάσω τους καναπέδες, που βέβαια στους καναπέδες εμείς ποτέ δεν καθόμαστε με ρούχα που είμαστε έξω, αλλά... Η Μαρινέλη είμαι, χάρηκα, με ξέρετε. Στα σούπερ μάρκετ το βρίσκεται, θεωρητικά θα το βρείτε σε όλα και κάνει για όλα αυτά που σας είπα και την προηγούμενη φορά. Τα γράφει και πάνω, θέλετε ρίξτε του μια ματιά, μπείτε στο site της εταιρείας, διαβάστε το, δεν ξέρω. Εγώ σας δείχνω, σας δίνω ιδέες για το τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Όποιες θέλετε και πιστεύεστε, παίρνετε, όποιος όχι, εντάξει, εσείς ξέρετε. Ήταν μια πολύ παραγωγική μέρα σήμερα, κατάφερα και σιδέρωσα, τώρα τα έχω αφήσει να φύγει η υγρασία για να τα αποθηκεύσω. Καθάρισα το σπίτι, έκανα ένα πολύ πολύ καλό καθαρισμό, έκανα και μπαλκόνια, πάρα πολύ ωραία, πριν να μαζέψω τρόμους παντόφλες και λάστιχο. Και τώρα θα κάνω ένα σύντομο σφουγγάρισμα, γιατί φτάνει η ώρα που ο μπέμπης είναι να κοιμηθεί και γίνεται... Του έχω ανοίξει 3 παιχνίδια μέσα και του τραγουδάνε.
Λοιπόν, επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε και για αυτή εδώ τη σφουγγαρίστρα που έχει πάνω τον κάδο και ψεκάζεις, παιδιά, με έχει σώσει το μωρό, δεν είναι τίποτα. Το εμβόλιο και μετά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Με έχει σώσει πάρα πολύ αυτή εδώ η σφουγγαρίστρα. Σας μιλάω ειλικρινά, την έχω πίσω από την πόρτα του μπάνιου και δεν πιάνει και χώρο. Η χρήση της κλασικά είναι όπως της σφουγγαρίστρας. Πρέπει πρώτα να σκουπίσετε καλά το πάτωμα, όπως κάνουμε και με την απλή μας σφουγγαρίστρα, και μετά να περάσουμε και με αυτό εδώ πέρα το πανί. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και όπως βλέπετε εδώ, πριν λίγο ταΐσα τον μπέμπι, και όπως και να το κάνουμε, λίγο πολύ όλο και κάτι θα πέσει κάτω. Οπότε αυτή η σφουγγαρίστρα τώρα για μένα είναι ιδανική. Και σας αφήνω. Πρέπει να δω τι θα τον κάνω. Τι έχει γίνει με αυτό το εμβόλιο, το έχουμε ξανακάνει και άλλες φορές, τι έχει συμβεί? Ήθελα να αδειάσω λίγο το ψυγείο μας που γίνεται κόλαση μέσα και λέω τι θα φτιάξω σήμερα για να ξεφορτωθώ πράγματα, και έφτιαξα μια τέλεια συνταγή του Άκη Πετρετζίκη, αυτή εδώ την καρμπονάρα, η οποία είναι χωρίς κρέμα γάλακτος. Παιδιά, βγήκε όνειρο, αλλά μετά καταλήγεις κάπως έτσι και πρέπει να πλύνεις όλα αυτά εδώ, γιατί το πλυντήριο ήδη δουλεύει. Και εδώ έχει να πέσει το τρίψιμο τώρα. Είναι πάρα πολλές μέρες μετά το τελευταίο πλάνο που είδατε. Υποτίθεται αυτό το βίντεο πρέπει να το είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το παιδί που σας είπα από το εμβόλιο και μετά άλλαξε πάρα πολύ συμπεριφορά. Πάρα πολύ, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Είναι σαν να ξύπνησε, Δευτέρα κάναμε εμβόλιο, είναι σαν την Τρίτη το πρωί να μου ξύπνησε άλλο παιδί. Εγώ θεωρούσα ότι είναι το εμβόλιο, γιατί ενώ ήρθε ο παιδίατρος και είδε τα δόντια του και μου λέει, μαμά, σε 2-3 το πολύ εβδομάδες θα σκάσει το πρώτο δόντι. Και δεν το πίστεψε, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν το πίστεψα. Απλά έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις από παιδιάτρους, από φίλες μου που τους έχει πει ο παιδίατρος ότι σε λίγες μέρες θα σκάσει το πρώτο δόντι και δεν έχει σκάσει ποτέ το πρώτο δόντι. Έχουν περάσει μήνες και δεν έχει εμφανιστεί δόντι. Θεώρησα ότι το εμβόλιο τον ενόχλησε πάρα πολύ. Μας έχει ενοχλήσει πάλι άλλη μια φορά το συγκεκριμένο εμβόλιο που του σήκωσε πυρετό, αλλά τέτοια γκρινιά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί εγώ με ένα μικρό ήταν πάντα πολύ ήσυχο παιδί. Και ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί εντελώς διαφορετικό παιδί. Και εχθές κατάλαβα τι φταίει, γιατί εχθές κοίταξα λίγο τα ούλα του και είδα δύο μυτούλες εδώ κάτω, στα δύο κάτω αυτά που βγαίνουν πρώτα, να χνοφαίνονται. Και σήμερα το πρωί, που ξανακοίταξα τα ούλα του, φαίνονται γραμμές από τα δόντια πάνω. Ολόκληρες, όχι πλέον μυτούλες, φαίνεται ολόκληρο το δοντάκι. Βγαίνουν και τα δύο μαζί, δεν ξέρω αν γίνεται έτσι συνήθως. Θα σας γελάσω αν βγαίνει ένα-ένα ή αν βγαίνουν και τα δύο μαζί. Θεωρητικά είναι ανάλογα στο παιδάκι. Οπότε υπομονή σε όλες τις μαμάδες που βγάζουν τα παιδάκια σας δόντια, και υπάρχει πολύ γκρίνια. Και τώρα αυτό το μεσημέρι, επειδή είναι πολύ ήσυχο, φτούφτω με το ματιά σου και τώρα κοιμάται, και είχα λίγο χρόνο να καθίσω να επεξεργαστώ τα προηγούμενα πλάνα και να γυρίσω και αυτό. Σας αφήνω όσο προλαβαίνω να εντάξω και αυτό εδώ το κομμάτι μέσα στο βίντεο, μπας και αύριο καταφέρω και σας ανεβάσω το βίντεο. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Έρχεται ένα σούπερ διαγωνισμός με κάτι τέλεια αρώματα. Οπότε μείνετε συντονισμένες και θα τα δούμε όλα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.